Πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν νωρίτερα σήμερα εργατικά σωματεία που είχαν συγκεντρωθεί στο άγαλμα Βενιζέλου. Γενική απεργία έχει κηρύξει ΑΔΔ, ζητώντας μεταξύ άλλων αύξηση στους μισθούς. Η ΕΝΙΘ συμμετέχει σήμερα στην 24ωρη απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΔ, διεκδικώντας άμεσα μέτρα ενίσχυσης των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, των νοσοκομειακών γιατρών και των υγειονομικών και άμεσα μέτρα ενίσχυσης των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας, έτσι ώστε να μπορούν να καλύψουν τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν. Το πρώτο αίτημα στο διεκδικητικό πλαίσιο είναι οι αυξήσεις των μισθών κατά 20% τουλάχιστον, αποκατάσταση 13ου-14ου μισθού. Και για τα υπόλοιπα ζητήματα, ζητάμε κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, όπως επίσης και τους ειδικούς φόρους στα καύσιμα και στην ενέργεια. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ζητήματα που αφορούν συνολικά στο δημόσιο, όπως η υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση, άρα ζητάμε αύξηση της χρηματοδότησης και μαζικές προσλήψεις, ειδικά στις υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τον πολίτη, δηλαδή παιδεία, υγεία, κοινωνική πρόνοια. Η πορεία ξεκίνησε από το άγαλμα του Βενιζέλου στην Αριστοτέλους και κατέληξε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στη συνέχεια οι διαδηλωτές διαλύθηκαν. Την ίδια ώρα και στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση των εργαζομένων έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΑΔΔ διεκδικεί τα εξής. Οριζόντια αύξηση 10% στους μισθούς των εργαζομένων στο δημόσιο προκειμένου να αντιμετωπιστούν στοιχειωδώς η ακρίβεια και ο πληθωρισμός, επαναφορά των δώρων, συλλογικές συμβάσεις για τους μισθούς, κατάργηση του μισθολογικού παγώματος της διετίας 2016-2017, κατάργηση της εισφοράς 2% υπέρ της ανεργίας, αύξηση του φορολόγητου στα 12.000 ευρώ, αύξηση του πηδώματος ανθυγιεινής εργασίας, στελέχωση άμεσα με μόνιμους υπαλλήλους όλων των κρίσιμων δημόσιων φορέων και αναβάθμιση όλων των αναγκαίων υποδομών. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα κινηθούν κανονικά σήμερα, αφού οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν θα συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις.